να τερματίσει τις εικασίες σχετικά με την ανάπτυξη ή όχι χερσαίων Αμερικανικών δυνάμεων στη μάχη κατά των τζιχαντιστών, επιχείρησε ο Μπαράκ Ομπάμα. Μιλώντας σε αεροπορική βάση στη Φλόριντα, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε πως οι Αμερικανικές δυνάμεις στο Ιράκ δεν θα έχουν αποστολή μάχης. Θα χρησιμοποιήσουμε τις εναέριες δυνάμεις μας, θα εκπαιδεύσουμε και θα εξοπλίσουμε τους συμμάχους μας. Θα ηγηθούμε μιας ευρείας συμμαχίας χωρών που έχουν διακύβευμα στον αγώνα αυτό. Διότι το θέμα εδώ δεν είναι απλά η Αμερική εναντίον του ISIL. Είναι οι λαοί της περιοχής εναντίον του ISIL και της βαρβαρότητάς του. Ο Ομπάμα ανακοίνωσε πως πάνω από 40 χώρες έχουν προσφερθεί να βοηθήσουν την Ουάσιγκτον να καταστρέψει το Ισλαμικό κράτος. Αυτά που λέμε τα εννοούμε. Θα φτάσουμε όπου χρειαστεί. Όποιοι απειλούν την Αμερική δεν θα βρουν πουθενά ασφαλές καταφύγιο. Στο τέλος θα τους βρούμε. Την Τρίτη, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών, στρατηγός Μάρτιν Ντέμψι, είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ανάπτυξης χερσαίων στρατευμάτων. Οι δηλώσεις του προκάλεσαν αντιδράσεις από στελέχη των Δημοκρατικών που διαφωνούν με μια νέα μακρόχρονη στρατιωτική εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή.